Τι καλό σας έχω σήμερα. 2023 Hyundai Ioniq 6 Preferred Long Range All-Wheel Drive με το Ultimate πακέτο. Που σημαίνει ότι είναι η top έκδοση, πιο top δεν πάει. Οι τιμές εδώ στον Καναδά ξεκινάν από τα 55.000 δολάρια για το Long Range Rear Wheel Drive, το πισωκίνητο. Το συγκεκριμένο με το Ultimate Package, το οποίο κοστίζει 6.000 δολάρια, φτάνει τα 64.000 δολάρια προ φόρων. Στην Ελλάδα μάλλον θα κοστίζει όσο και η κορυφαία έκδοση του Ioniq 5, οπότε ανάμεσα στις 55 και 60.000 ευρώ να το περιμένετε. Κάτω από αυτό το αμφιλεγόμενο design έχει δύο ηλεκτρικά μοτέρ, μαζί αποδίδουν 320 άλογα και 605 νιουτόμετρα ροπής. Φυσικά είναι τετρακίνητο, αυτόματο, και μπορούμε να κάνουμε οδήγηση με ένα πετάλι, αλλά πρέπει να ενεργοποιούμε το iPedal κάθε φορά που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και μάλιστα όταν βάζουμε όπισθεν κλείνει, δεν είναι εκεί. Οι μπαταρίες έχουν χωρητικότητα 77,4 κιλοβατόρες, λειτουργούν στα 697 volt, ο onboard φορτιστής υποστηρίζει φόρτισμα στο σπίτι μέχρι 10,9 κιλοβατ ή σε DC ταχυφορτιστή μέχρι 350 κιλοβατ. Οπότε το πιο γρήγορο φόρτισμα που μπορούμε να κάνουμε είναι από 10% σε 80% σε περίπου 18 λεπτά και στο σπίτι θα παίρνει ανάμεσα στις 7 με 10 ώρες. Με το Ultimate Package μπορεί να κάνει και το Vehicle to Load όπως λένε, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο σαν πηγή ενέργειας και να δώσουμε παροχή σε συσκευές εντός ή εκτός του αυτοκίνητου. Οι επιδόσεις χωρίς να είναι καταιγιστικές είναι πάρα πολύ καλές, το 0-100 έρχεται σε 4,8 δευτερόλεπτα και η αντίστροφη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 43 μέτρα, οπότε και τα φρένα είναι καλούτσικα. Από ήχο τώρα φυσικά μην περιμένετε πολλά, ηλεκτρικό είναι, ήσυχο είναι, μπορούμε να επιλέξουμε ορισμένα προγράμματα που στέλνει ψεύτικο ήχο από το ηχοσύστημα, το πολύ καλό Bose ηχοσύστημα, αλλά καλύτερα είναι να το αφήσουμε χωρίς τίποτα, ωραία ησυχία και πάλι ακούγονται κάτι ελαφρά. Μια χαρά είναι. Αυτό που μου αρέσει όμως πάρα πολύ είναι ότι τα προγράμματα οδήγησης, πέρα από το Eco, Normal και Sport, μπορούμε να το πατήσουμε και να το βάλουμε στο My Drive Mode και μετά μπορούμε να επιλέξουμε πόση δύναμη θέλουμε να έχει το αυτοκίνητο, αν θέλουμε, δηλαδή κανονίζουμε την υποδύναμη, μπορούμε το πετάλ να δούμε πόσο ευαίσθητο να είναι, το τιμόνι πόσο βαρύ να είναι, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε, να το κάνουμε τετρακίνητο μόνιμα, τετρακίνητο αυτόματα, δηλαδή να είναι ουσιαστικά πισωκίνητο και όταν χρειάζεται να βάζει τον μπροστά, αν γλιστράσεις, τρίβεις οτιδήποτε, ή μπορείς να το έχεις μόνιμα πισωκίνητο. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί καταλαβαίνεις αμέσως πώς αλλάζει η συμπεριφορά, γιατί νιώθεις ότι ο μπροστά άξονας τώρα είναι εκτός, έχει αλλάζει λίγο η δυναμική του αυτοκινήτου, όμως χάνει άλογα. Δηλαδή τώρα πατάς τέρμα και νιώθεις ότι δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε πριν. Και στην ανάκτηση ενέργειας πάλι κάπως νιώθεις ότι είναι λίγο πιο μειωμένη. Όχι τόσο όσο τον γκάζι, αλλά στον γκάζι είναι πολύ αισθητή η διαφορά. Η οδική του συμπεριφορά είναι πραγματικά καταπληκτική. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όχι μόνο με το πώς πατάει στον δρόμο, αλλά και το πώς κάθεσαι. Κάθεσαι χαμηλά, νιώθεις ότι το κέντρο βάρους είναι χαμηλά. Τα πάντα γύρω σου είναι λες και τα έχει φτιάξει ράφτης, ρε παιδί μου, στα μέτρα σου. Δηλαδή κουμπώνεις μέσα στο αυτοκίνητο, που είναι πολύ σπάνια αίσθηση για αυτοκίνητο που δεν είναι αποκλειστικά sportif. Το τιμόνι έχει πάρα πολύ καλή ακρίβεια και πολύ καλή αίσθηση. Το αυτοκίνητο γέρνει όσο πιο λίγο γίνεται στις στροφές. Τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πάρα πολύ ψηλά. Εάν το παρακάνει στο όριο, αρχίζει με μια ελαφριά υποστροφή, την οποία μετά με λίγο τιμονιές ή με λίγο γκάζι μπορείς να τη μετατρέψεις σε υπερστροφή. Γενικά είναι αρκετά παιχνιδιάρικο και αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι σαν να οδηγάς ένα sportif αυτοκίνητο της δεκαετίας του 90, μια Lancia Delta ή Integrale ας πούμε, αλλά σαν να την οδηγάς μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο σε μαρμάρινο έδαφος. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να δεν νιώθεις κανένα κραδασμό, κανένα τίποτα, αλλά έχει έτσι ένα κούμπομα χαμηλό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και ακόμα και στις στροφές όταν το ζορίζεις, έχει φοβερή αίσθηση. Δηλαδή, δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό και με έχει καταπλήξει πολύ ευχάριστα. Ταυτόχρονα, η άνεση στο δρόμο είναι καταπληκτική, πάνω από ανομαλίες, νιώθεις πάρα πολύ λίγα πράγματα, απορροφά τους κραδασμούς και τις λακκούβες πάρα πολύ ικανοποιητικά, καλύτερα από άλλα αυτοκίνητα που θα έπρεπε να είναι τόσο καλά και δεν είναι. Γενικά πρέπει να πω ότι το οδήγημα αυτού του αυτοκίνητου με έχει εντυπωσιάσει. Απ' έξω τώρα, όπως είπαμε και πριν,
Δεν είναι για όλους το design, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εμένα το Ioniq 5 μου αρέσει περισσότερο σαν design. Δεν είναι ότι δεν το γουστάρω αυτό, απλά δεν με τρελαίνει κιόλας. Μέσα όμως το design είναι πολύ πιο κοντά στα γούστα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που είναι λίγο φουτουριστικό και αυτά. Το design είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα υλικά όχι και τόσο, δηλαδή έχει ορισμένες επιφάνειες που είναι πολύ πλαστικούρα, ρε παιδί μου. Και η αλήθεια είναι ότι και το φινίρισμα σε ορισμένα σημεία δεν είναι τέλειο. Και πίσω από εδώ, πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ακούω ορισμένους θορύβους, ελακούβες και τέτοια. Βέβαια, κανονικά θα με πείραζε πάρα πολύ, αλλά επειδή είναι τόσο ωραίο στο οδήγημά του αυτό το αυτοκίνητο, κάπως αντισταθμίζει την κατάσταση και με κάνει να μην με νοιάζει και τόσο πολύ. Αλλά είναι κρίμα, θα μπορούσαν στο θέμα της ποιότητας και του φινίρισματος να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά. Γιατί το βλέπεις και είναι πολύ εντυπωσιακό και λες, α, τι ωραίο, και μετά το πιάνεις και λες, οχ, φτύνω κιόλας. Δεν είναι όσο καλό όσο νόμιζα ότι θα είναι. Γενικά όμως δεν είναι άσχημο. Από τεχνολογία τα πάμε πάρα πολύ καλά. Εκτός το ότι το Apple CarPlay και το Android Auto είναι ενσύρματο, δηλαδή έλεος ρε παιδιά, 2023 έχουμε. Το infotainment είναι πάρα πολύ καλό, αποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα, μια χαρά είναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Ο πίνακας οργάνων επίσης είναι πεντακάθαρος και πάρα πολύ ωραίος. Έχει και heads-up display, έχει και πολύ καλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, στην εθνική ουσιαστικά οδηγάει μόνο του. Έχει ασύρματο φορτιστή, έχει πάρα πολλές στήρες USB και έχει και την ηλιοροφούλα πάνω. Έχει θερμενόμενο τιμόνι, θερμενόμενα και κλιματιζόμενα μπροστινά καθίσματα, θερμενόμενα πίσω καθίσματα. Και όπως είπαμε και πριν, ένα πολύ καλό Bose ηχοσύστημα. Από χώρους τα πάμε πάρα πολύ καλά και κάτω από την κεντρική κονσόλα εδώ έχει πάρα πολύ χώρο για πράγματα, τσάντες κτλ. Τα πίσω καθίσματα έχουν πάρα πολύ καλό χώρο για τα πόδια, δηλαδή σχεδόν λιμουζίνα κατάσταση. Για τα κεφάλια είναι λίγο περιορισμένος ο χώρος λόγω της χαμηλής οροφής. Βέβαια, πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν μόνο όσοι είναι πάνω από ένα 80 σε ύψος. Και το προπαγκάζ έχει ηλεκτρονικό άνοιξε-κλείσε και αρκετά καλή χωρητικότητα. Το μπροστά τώρα προπαγκάζ, το Frank, είναι σαν βυζάκια από Κινέζα. Είναι τόσο μικρά και τόσο δύσκολα στο να τα φτάσεις που πραγματικά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανείς. Σε γενικές γραμμές, είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους το Tesla Model 3 έχει έναν ανταγωνιστή της προκοπής, ο οποίος μάλιστα είναι και πιο ωραίο στο design απ' έξω και μέσα και πολύ πιο ωραίο οδηγικά. Συγγνώμη Tesla fanboys, αλλά οδηγικά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι πιο ωραίο από Tesla Model 3, ειδικά στο θέμα της άνεσης, σκίζει. Χάνει φυσικά στο Supercharging Network, εντάξει, σίγουρα. Χάνει και σε θέμα τεχνολογίας, γιατί ναι, μεν είναι πολύ καλό, αλλά πάλι δεν είναι όσο καλό όσο το Tesla και φυσικά δεν έχει, ας πούμε, Netflix και YouTube για να ασχολούμαστε εδώ, να βλέπουμε όσο περιμένουμε τα παιδιά. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο μπορεί να πάει μέχρι 435 χιλιόμετρα, επειδή έχει τις 20 ζάντες και το έξτρα βάρος κτλ. Αν όμως πάρουμε το Long Range Rear Wheel Drive, έτσι το δικίνητο, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 580 χιλιόμετρα με τις 18 ζάντες. Οπότε η αυτονομία, συγγνώμη παιδάκια, σκίζει το Hyundai. Και τα τελευταία κολπάκια που θέλω να αναφέρω είναι ότι ορίστε, οι χειρολαβές στις πόρτες πετάγονται έξω όταν πλησιάζουμε το αυτοκίνητο και μέσα το εσωτερικό από τις πόρτες έχουν αυτά εδώ τα αυλάκια για να κάνουν το design λίγο ενδιαφέρον και έχουν και λίγο μπουρδελιάρικο φωτισμό το βράδυ. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ και με το Hyundai Ioniq 6. Πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, εγώ το γουστάρω υπερβολικά, μ' αρέσει, ειδικά μ' αρέσει που είναι άσπρο και φωτεινό μέσα, δηλαδή σου φτιάχνει τη διάθεση ρε παιδί μου, μπαίνεις εδώ μέσα και λες αχ, ωραία, κάτι διαφορετικό από μαυρίλα, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, μπράβο στη Hyundai, πολύ ωραίο αυτοκίνητο, περιμένω πώς και πώς να το βγάλει και στην N έκδοση που θα είναι ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο παιχνιδιάρικο. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Το πιο σημαντικό όμως είναι μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Φίλοι μου, γεια σας. Perfect.